Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μεταμόρφωση του κύριου Ιησού προς άσω τρεις μαθητές που τους κάλεσε και ανέβηκε μαζί του στο βουνό και μεταμορφώθηκε μπροστά του και φάνηκε επίσης δύο προφήτες που ήταν προφήτες η πρώτη διαθήκη και παλιά εκεί στο βουνό ανάμεσα τους. Αντί να ανεβεί όλοι το 12, αλλά ο κύριος Ιησού κάλεσε μόνο τρεις μαθητές και ανέβηκε μαζί του στο βουνό. Τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει αυτό και τι διδάσκει κάθε άνθρωπο που θέλει να έχει κοινωνία με τον Θεό, αυτό το διδάγματα. Επειδή ο κύριος Ιησού είχε 12 επίσημα μαθητές, όμως κάλεσε μόνο τρεις μαθητές που είχε καρδιά πρότιμη να κάνουν το τέρημα του Θεού και ανέβηκε μαζί του και έζησα κάτι που δεν έζησα άλλη υπόλοιπο έννοια. Να σας διαβάσω πρώτα το κείμενο και μετά να αρχίζουμε να διδάσκουμε τη διδασκαλία μας για σήμερα. Και ύστερα από 6 μέρες ο Ιησού παίρνει τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον αδερφό του, τον Ιωάννη και τους ανεβάσει σε ένα ψηλό βουνό κατηδία. Και μεταμορφώθηκε μπροστά του και το πρόσωπο του έλαψε σαν το ήλιο και τα ημάτια του έγινε λευκά σαν το φως. Και σάφνο φάνηκε σε αυτούς ο Μωυσή και ο Ηλία να συνομιλούν μαζί του. Και αποκρινόμενο Πέτρο είπε στο Ιησού, «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ αν θέλεις, ας κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για το Μωυσή και μία για το Ηλία». Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, σάφνο μία φωτεινή νεφέλη, τους επισκιάζε και ακούστηκε τότε μια φωνή από την Εφέλη που έλεγε «Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα, αυτόν ακούτε». Αυτή είναι η εμπειρία που ζούσα οι τρεις μαθητές που ανέβηκε με τον κύριο Ιησού στο βουνό. Όμως γιατί ο κύριος Ιησού επέλεξε, κάλεσε μόνο τρεις μαθητές αντί να τους καλέσει όλοι 12. Εξαιτία την καρδιά του. Ήταν η επιλογή την καρδιά του τρεις, ήταν πρότιμη πάνω από όλοι οι υπόλοιποι που ήταν 12. Γι' αυτό η έννοια που δεν ήταν πρότιμη, η καρδιά του δεν ήταν έτοιμη, δηλαδή με την επιλογή του όπως οι τρεις, έμεινα κάτω και οι τρεις ανέβηκα στο βουνό, ζούσα εμπειρία που δεν έζουσα όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή λέγεται πίστη, επειδή η πίστη είναι αυτονομή, η πίστη είναι προσωπική επιλογή, είναι κοινωνία με το Θεό. Σε κάθε άνθρωπο θα ζήσει εμπειρία διαφορετική με το Θεό και δεν εξαρτάται αν συνατρίζονται μαζί σαν εκκλησία, αλλά προσωπική σχέση του κάθε πιστό με το Θεό είναι διαφορετική και διαφορετική εμπειρία σύμφωνα με την προτιμία της καρδιάς του. Αυτή είναι διδασκαλία που μας διδάσκει με αυτό το γεγονότα, αυτό είναι συμβολικά που κρύβεται πίσω από αυτό το γεγονότα που συνέβηκε. Επειδή ο Ιησού Χριστό ήθελε να του δείχνει, δηλαδή να του δίνει επίγνωση ώστε να αυξάνονται στην επίγνωση της αλήθεια, του τέλημα του Θεού και στην ικανότητα, επειδή αυτοί οι τρεις επίσης έλαβαν ικανότητα παραπάνω από τους άλλους εξαιτία την προτιμία της καρδιά του. Επίσης αυτοί οι τρεις μαθητές ήταν οι μαθητές που συνεχώς ο κύριος τον έπαιρνε μαζί του όπου πιέ να θεραπεύει και όπου πιέ να κάνει έργα που ήταν έργα Θεού, ταύμα, όλα ήταν οι τρεις. Επειδή η έννοια ήταν σαν απατή, ξέρετε απατή, ναι, μπορεί να έχει κάποιο όνομα πιστό, αλλά να είναι απατή. Αλλά ο άλλο μπορεί να έχει όνομα πιστό, αλλά να είναι δραστική, δηλαδή η καρδιά είναι πρότιμη να αναιρίζει το τέλημα του Θεού, να ξέρει τι του μιλάει ο Θεός. Πώς θα του μιλήσει, τι θα του μιλήσει σήμερα ο Θεός. Αυτή είναι καρδιά πρότιμη. Δηλαδή φωτιά, καρδιά που είναι φωτιά. Αλλά η άλλη καρδιά είναι καρδιά που είναι απατή, δηλαδή σαν αδιαφορία. Αλλά ο Θεός που είναι καρδιογνωστή βλέπει την καρδιά και απαντάει στην καρδιά που είναι πρότιμη. Επίσης η σωτηρία δίνεται στην καρδιά που είναι πρότιμη, επειδή απατή είναι σαν κάποιος που είναι σε αδιαφορία, δηλαδή δεν πιστεύει πραγματικά, αλλά σαν να έχει κάτι που τον κρατάει πίσω. Αλλά όποιο πραγματικά κάνει επιλογή να προχωρήσει με το Θεό, να αναγνωρίσει το τέλημα του Θεού, είναι καρδιά που είναι φωτιά πρότιμη, τότε ο καρδιογνωστή Θεό επέλεξε αυτή τη τρεις, η καρδιά του ήταν πρότιμη προς σας ο Θεός.
Αυτό διδάσκει καθένα από εμάς. Γι' αυτό καθένα από εσάς, ο Κύριο, που είναι ο καρδιογνωστή, ο Άγιο Πνεύμα, βλέπει την καρδιά του καθένα από εμάς, από εσάς, η καρδιά που είναι πρότιμη, ο Θεός θα απαντήσει και θα δώσει αποκάλυψη και ο Θεός θα δώσει κρίσμα του, ικανότητα του, στον άνθρωπο που έχει πρότιμη καρδιά να γνωρίσει το Θεό και να κάνει το τέλημα του. Γι' αυτό δεν έχει σχέση τι λέει κάποιος, αλλά είναι σχέση τι εννοεί την καρδιά του κάποιο προς σας, ο Θεός που είναι καρδιογνωστή. Επειδή ο Θεός δεν βλέπει τα φαινόμενα, τι λέει κάποιος, πώς δείχνεται κάποιος εξωτερικά, πώς φαίνεται κάποιος, όχι, τι εννοεί την καρδιά του κάποιο προς του. Τι είναι τη στάση του, η καρδιά του κάθε ένα προς του. Αυτή είναι η καρδιά του τρεις μαθητές που έδειχνε προς σας ο Θεό, επειδή η καρδιά του ήταν πρότιμη, ήταν συνεξήτηση στο τέλημα του Θεού, γι' αυτό επέλεξε του τρεις, αλλά οι άλλοι εννιά είχαν καρδιά απατής. Ξέρεις, απατή που δεν είναι πραγματικά πρότιμη προς σας ο Θεό. Αλλά είχα όνομα, μαθητές του Ιησού Χριστού. Παρόμοια, πολλοί άνθρωποι που έχουν όνομα χριστιανοί. Αλλά ο Θεό δεν βλέπει όνομα, αλλά βλέπει την καρδιά, τι εννοεί που είναι πρότιμη. Εξάλλου, πολλοί άνθρωποι έχουν όνομα χριστιανοί, αλλά δεν έχουν κρίσμα το Θεό. Όπως μίλησα εχθές, ότι τι σημαίνει Χριστό, τι σημαίνει χριστιανό. Χριστιανό σημαίνει ένα πιστό που πιστεύει στον Χριστό και έγινε κρισμένο όπως πιστό, δηλαδή έλαβε ικανότητα το λάδι από το Θεό, υπερφυσικό και έγινε κρισμένο. Δηλαδή δεν είναι πια όπως οι άλλοι υπόλοιποι άνθρωποι φυσιολογικά, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν ήδη λάβει λάδι από το Θεό και έγινε κρισμένο. Έλαβε ικανότητα από το Θεό εξαιτία τη πίστη του στο Χριστό. Επειδή όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε, πήρε όνομα Ιησού Χριστό, αλλά Ιησού είναι το όνομα. Χριστό είναι αποστολή, είναι ικανότητα που είχε σαν άνθρωπο, επειδή ο Θεός εσαρκώθηκε σαν άνθρωπο με το πρόσωπο του Ιησού Χριστό και με την ικανότητα και τη δύναμη του Θεού που αποκαλείται κρίσμα, γι' αυτό αποκαλέστηκε Χριστό. Χριστό σημαίνει κρισμένο από το Θεό, αλλά ο ίδιο είναι ο Θεός που εσαρκώθηκε, αλλά τη στιγμή που έγινε άνθρωπο έπρεπε να γίνει Ιησού Χριστό, δηλαδή άνθρωπο που είχε όνομα Ιησού, αλλά είχε δύναμη κρισμένο από το Θεό. Προσωπικά ο ίδιο είναι ο Θεό. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο αποσταλμένο του Σατανά τα αποκαλείται αντίχριστο επειδή αντιστέκεται στο κρίσμα του Θεού. Δεν πολεμάει το όνομα Ιησού που πήρε ο Θεός, αλλά πολεμάει το κρίσμα που είχε ο Ιησού Χριστό. Επειδή το κρίσμα είναι που καταστρέφει τα έργα του Σατανά. Επειδή ο Σατανά επίσης ήταν άγγελο του Θεού, έχει δύναμη, ικανότητα από το Θεό σαν άγγελο, όπως ο Θεός τον έδωκε σαν άγγελο, αλλά ο Θεός δεν επήρε ακόμα αυτή τη δύναμη, επειδή θα το παίρνει στην τελευταία μέρα που τα ρίχνει κόλαση. Αλλά η δύναμη που έχει ο Σατανά περιορίζεται, επειδή ο Θεός ο παντοδύναμο είναι που τον έδωκε αυτή τη δύναμη. Αλλά το κρίσμα που παίρνει ένα χριστιανό αληθινό από το Χριστό, από το Θεό, έχει δύναμη, ικανότητα παραπάνω από το Σατανά, γι' αυτό ο Σατανά φοβάται το κρίσμα του Θεού πάρα πολύ. Φοβάται, δεν θέλει οι άνθρωποι, δηλαδή οι πιστοί, να έχουν κρίσμα, απλώς θέλει οι πιστοί να έχουν όνομα χριστιανοί χωρίς να έχουν κρίσμα. Δηλαδή, δεν θέλει αυτή την αλήθεια να αποκαλυπτεί. Δεν θέλει αυτή την επίγνωση να έρθει φανερά στην κατανόηση του πιστού. Γι' αυτό κάνει τα πάντα να πλανήσει το πιστό με τη θρησκεία και να το περιορίζονται επιφανειακά με τη θρησκεία, χωρίς να έχουν αποκάλυψη, χωρίς να έχουν επίγνωση για την αλήθεια, τι σημαίνει κρισμένο, τι σημαίνει Χριστό, επειδή ο Ιησού ήταν όνομα, αλλά ο Χριστό ήταν ικανότητα που είχε ο Ιησού, δηλαδή ο Θεός σαν άνθρωπο, ικανότητα που είχε, αυτό είναι που, γι' αυτό είχε όνομα Χριστό. Γι' αυτό κάθε ένα που πιστεύει στο Ιησού Χριστό θα αποκαλεστεί
χριστιανό και τα έχει το κρίσμα επίσης που είχε ο Χριστό. Αλλά σήμερα όμως πολλοί άνθρωποι έχουν όνομα χριστιανοί χωρίς το κρίσμα, δηλαδή είναι αδύνατοι. Δηλαδή δεν έχουν ικανότητα από το Θεό, δηλαδή δεν έχουν αποκάλυψη από το Θεό, δηλαδή δεν έχουν χαρίσματα από το Θεό, δεν έχουν κρίσμα από το Θεό. Και αυτό αρέσει ο Σατανά, επειδή παραμείνει τυφλή, αλλά με όνομα χριστιανή. Επειδή όταν έχω πραγματικά το κρίσμα από το Χριστό, τα αντιμετωπίσω Σατανά, επειδή το κρίσμα από το Θεό έχει δύναμη πάνω από τη δύναμη που έχει ο Σατανά, επειδή η δύναμη του Σατανά είναι περιορισμένο, αλλά η δύναμη του Θεού είναι απεριόριστο. Αλλά ο Σατανά φοβούνται οι πιστοί να μην έχουν κρίσμα που έρχεται από το Θεό, επειδή τα έχουν δύναμη πάνω από αυτός, γι' αυτό προτιμάει να παραμείνει τυφλή, να μην έχουν επίγνωση σ' αλήθεια, επειδή αν έχουν, τότε όλοι μπορεί να έχουν κρίσμα, τότε εκείνο δεν τα μπορεί να δρού με δύναμη που σήμερα συνεχίζει να πλανάει ολόκληρο την οικούμενη μέχρι την τελική κρίση του. Γι' αυτό αυτό το μάθημα του τρεις μαθητές είναι ένα διδάσκει ότι κάθε ένα από εσάς, κάθε ένα από εμάς μπορεί να έχει προσωπική κοινωνία και σχέση με το Άγιο Πνεύμα που είναι ο Χριστός σήμερα με μορφή αόρατο. Επειδή ένα είναι ο Θεό που παρουσιάστηκε με τρία πρόσωπα, δηλαδή πρώτη φορά που έδωκε 10 εντολές στη πρώτη διαθήκη στους Εβραίοι που αποκαλείται Παλιά Διαθήκη, παρουσιάστηκε σαν Πατέρα Θεού με το πρόσωπο του Πατέρα Θεού. Αλλά δεύτερη φορά ήρθε και παρουσιάστηκε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστό όταν ενσαρκώθηκε. Και τρίτη φορά ο Θεό παρουσιάστηκε με το πρόσωπο του Άγιο Πνεύμα την μέρα την Πεντηκοστή με μορφή αόρατο. Αλλά ένα Θεός είναι που παρουσιάστηκε σε τρία πρόσωπα. Γι' αυτό χρειάζεται κάθε ένα να έχει αυτή την αποκάλυψη, επειδή πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν για το Άγιο Πνεύμα ρητορικά και δεν έχουν παραμικρή ιδέα ότι ο Άγιο Πνεύμα είναι ο ίδιο Θεό. Που αυτό που ενσαρκώθηκε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι το ίδιο που μιλούσε με τους Εβραίοι στην πρώτη διαθήκη εδώ και 10 εντολές. Και ακόμα επίσης οι Εβραίοι μέχρι σήμερα σηκίζονται. Όλα αυτά είναι εξαιτία της έλλειψης κοινωνία με το Θεό, επειδή όλοι οι άνθρωποι σηκίζουν σήμερα ακολουθεί τη θρησκεία παρά την αποκάλυψη. Όλοι οι άνθρωποι έχουν θρησκεία με φανατισμό παρά να έχουν κοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό η πίστη αληθινή είναι κοινωνία άνθρωπο με το Θεό για να αρχίζει να εμπειρευτεί και να ακούει το Θεό. Επειδή αυτή είναι, είναι αληθινή πίστη που κρατάει τον άνθρωπο στη σιγουριά τη σωτηρία, όχι η θρησκεία. Θρησκεία κάνει τους άνθρωπους να σηκίζονται, να μπερδεύονται. Εξάλλου, ένα είναι ο Θεό, αλλά πολλοί άνθρωποι από διαφορετική θρησκεία σήμερα μπερδεύτηκα όλα αυτά εξαιτία της έλλειψης αποκάλυψη και επίγνωση. Ένα είναι ο Θεό που είναι παντοδύναμο, που είναι ο Κυρίακο που κυριακεύει. Όλα άλλα πίστη που δεν είναι σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού είναι μάταια, δεν μπορεί να σώζει κανένα. Επειδή ο Θεός που είναι ο μοναδικό Κυρίακο είναι που τα κρίνει και όχι όπως νομίζει κάθε ένα ή όπως επιλέγει κάθε ένα να πιστεύει. Γι' αυτό οι τρεις μαθητές είναι εκείνοι που είχαν η καρδιά του πρότιμη, γι' αυτό τους επέλεξα ο Κύριος και ανέβηκα στο βουνό να εμπειρευτεί κάτι που δεν εμπειρεύτηκα οι άλλοι υπόλοιποι, οι 9 μαθητές, επειδή άκουσα τη φωνή του Θεού που τους μιλούσε, δηλαδή ταυτόχρονα ο Θεό ήταν σαν άνθρωπο μαζί του συγκεί, επίσης ταυτόχρονα ο ίδιο μιλούσε στον ουρανό με την αόρατο μορφή του. Αυτό είναι ακατανόητο σε εμάς επειδή είναι ο Θεό. Δηλαδή ήταν άνθρωπο εδώ συγκεί σαν Ιησού Χριστό και ταυτόχρονα ήταν αόρατο και μιλούσε στον ουρανό εκεί την ημέρα προς σας τους μαθητές. Αυτό αποκαλείται ο Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεό με μορφή αόρατο, αλλά όταν έγινε άνθρωπο ή και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά, αν κάποιο δεν έχει αποκάλυψη, τα σηκιστεί με ρητορία. Ρητορία δεν μπορεί να κάνει κανείς να έχει αληθινή πίστη, αλλά αποκάλυψη είναι που τα κάνει κάθε ένα να έχει αληθινή πίστη. Εξάλλου, οι θεολόγοι έχουν ρητορία
που μαθαίνουν για το Θεό μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά δεν αναγνωρίζουν το Θεό επειδή δεν έχουν αποκάλυψη. Απλώς ρητορία μαθαίνουν τα πάντα. Αλλά με τη ρητορία κανείς δεν μπορεί να αναγνωρίσει το Θεό, επειδή ο Θεό δεν μαθαίνεται εγκεφαλικά, αλλά αποκαλύπτεται επειδή είναι αόρατο και ακατανόητο, δεν έχει αρκή. Δηλαδή δεν μπορεί να εξηγείται με ανθρώπινο μυαλό. Χρειάζεται αποκάλυψη κάποιος να έχει επίσης κατανόηση που έρχεται από τον ουρανό, που είναι υπερφυσικό, ώστε να ανοίγεται το περιορισμό της κατανόησης του άνθρωπου, ώστε να καταλάβει τι του αποκαλύπτει ο Θεός. Επειδή η αποκάλυψη είναι πέρα από το τα λογικά μας, δηλαδή περιορισμό μας. Πρέπει να σπάζεται το περιορισμό για να κατανοεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο λέει ότι αν ο άνθρωπος αρχίζει κοινωνία με το Θεό, ο Θεό θα δώσει επίσης κατανόηση υπερφυσικό, επειδή κατανόηση που έχουν οι άνθρωποι εδώ στη γη είναι φυσική και περιορίζεται. Αλλά όταν ο Θεό δίνει σαν κάρι, ο άνθρωπο θα έχει κατανόηση που για να κατανοεί τι του μίλησε ο Θεό, δηλαδή να κατανοεί την αποκάλυψη του Θεό. Χρειάζεσαι κατανόηση να έρθει από το Θεό. Αλλιώς δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει τι του μίλησε ο Θεό. Επειδή ο Θεός είναι ακατανόητο, τα λόγια που μιλάει είναι γεμάτη σοφία, γεμάτη γνώση. Γι' αυτό χρειάζεσαι ο ίδιος να δώσει κρίσμα. Γι' αυτό το κρίσμα κάνει το πιστό, το χριστιανό, να έχει ικανότητα πέρα από το φυσικό, πέρα από το φυσιολογικό ικανότητα που έχει κάθε άνθρωπο εδώ. Γι' αυτό Σατανά φοβούνται το κρίσμα. Γι' αυτό αποκαλείται τον αποσταλμένο του Αντίχριστο, που αντιμάκεται με το κρίσμα. Κάνει τα πάντα να πλανάει τους άνθρωπους η θρησκεία μόνο με το όνομα χριστιανό, αλλά χωρίς να έχουν κρίσμα, επειδή δεν θέλει να έχουν κρίσμα. Φοβούνται, επειδή με το κρίσμα οι πιστοί θα έχουν δύναμη, ικανότητα πάνω από τον Σατανά, επειδή ο Θεός έχει ατελείωτη δύναμη, ατελείωτη ικανότητα. Και ο Σατανά έχει ικανότητα που είναι περιορισμένο, επειδή δόθηκε από το Θεό όταν του δημιούργησε σαν άγγελο. Γι' αυτό χρειάζεται κάθε ένα να αρχίζει να έχει κοινωνία με το Θεό και η καρδιά του να είναι πρότιμη. Ο Κύριος θα τον απαντήσει, δηλαδή ο Άγιο Πνεύμα θα τον απαντήσει σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιά του. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι παντού. Επειδή το Ευαγγέλιο λέει, ο Κύριος Ιησού έλεγε, αν είσαστε δύο ή τρεις στο όνομα μου εκεί τα βρετώ. Δηλαδή, όταν συγκεντρωνόμαστε, οι δύο μας, οι τρεις μας στο όνομα του Κυρίου, ή κάπου οπουδήποτε άλλου, είτε κάπου τα βρετούμε, εκεί το Άγιο Πνεύμα τα βρετεί ανάμεσα μας και τα αρχίζει να δίνει αποκάλυψη και το κρίσμα και τα ενεργεία εκεί και ταύμα και θεραπεία, ό,τι θέλει με την παντοδυναμία του, με τη βουλή του τα ενεργήσει εκεί σύμφωνα με την κυριαρχία του. Αλλά Εκκλησία είναι παντού, δεν είναι μόνο συγκεκριμένα τόπο. Όμως η σχέση του κάθε ένα προσωπικά είναι αυτό που μετράει προς σας ο Θεός, επίσης επειδή είναι πίστη, αυτονομή και προσωπική επιλογή του άνθρωπου, όπως έκαμε ο Πέτρο, Ιωάννη και ο Ιάκωβο, οι τρεις μαθητές που το επέλεξε ο Κύριος, ανέβηκε μαζί του στο βουνό και μεταμορφώθηκε μπροστά του και εμπειρεύτηκα κάτι που δεν εμπειρεύτηκα οι εννέα μαθητές, επειδή οι εννέα ήταν απατής, αλλά οι τρεις ήταν, είχα προτιμία στην καρδιά του και εμπειρεύτηκε κάτι ανώτερα από τους άλλους υπόλοιπους. Έτσι είναι πίστη, κάθε ένα σύμφωνα με την επιθυμία, προτιμία την καρδιά του, τα εμπειρευτεί και η πίστη του τα εξάνεται και η ικανότητα, το κρίσμα του, τα έχει πιο πολύ κρίσμα και επίσης τα έχει πιο πολύ καρίσματα από το Θεό, επειδή ο Θεός δίνει σύμφωνα με την προτιμία την καρδιά του άνθρωπου να γνωρίσει το τέλημα του. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζετε. Σήμερα ο Ιησού Χριστός είναι αόρατο Άγιο Πνεύμα και είναι παντού ταυτόχρονα, επειδή είναι ο Θεός παντοδύναμο. Είναι παντού ταυτόχρονα, ενεργεί παντού ταυτόχρονα, απαντάει παντού ταυτόχρονα, αλλά εξαρτάται από την καρδιά που είναι πρότιμη, επειδή αυτός είναι καρδιογνωστή και εξετάζει την καρδιά μας, βλέπει και αναγνωρίζει την καρδιά μας. Γι' αυτό ζητήσετε, αρχίζετε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και τα λαμβάνετε κρίσμα από το Θεό και τα εισάσετε αληθινή χριστιανή πραγματικά. Και τότε όταν λαμβάνει κρίσμα, τα έχει δύναμη πάνω από το Σατανά, επειδή τα έχει ικανότητα
που έρχεται από το Θεό κατευθείαν σε σένα. Αυτή η ικανότητα έρχεται σου απρός το φως που είναι ο ίδιο ο Θεό προσωπικά, ο ίδιο ο Άγιο Πνεύμα, μέσα σε σένα και να αρχίσεις να ακούεις το Θεό όταν προσεύχεται, όταν μιλάς μαζί Του κάθε μέρα το σπίτι σου. Τα αρχίζει η κοινωνία με το Θεό όταν προσεύχεται, όταν μιλάς μαζί Του. Ο Θεό θέλει να σώζει άνθρωποι, αλλά η καρδιά πρέπει να δείχνεται προσά Του πρότιμη. Όχι αυτά που λέει τα κύλη, αλλά αυτό που εννοεί η καρδιά. Βλέπει ο Θεό πως είναι γραμμένο. Ο Θεό δεν βλέπει τα φαινόμενα, αλλά την καρδιά. Γι' αυτό δεν έχει σχέση κάποιος να έχει τίτλο, θρησκευτικό τίτλο, επειδή σήμερα πολλοί άνθρωποι έχουν θρησκεία και έχουν θρησκευτικό τίτλο μόνο, αλλά δεν έχουν εμπειρία με το Θεό. Αυτό είναι μόνο θρησκεία φαινομενικά. Γι' αυτό ο Θεό δεν βλέπει όλα αυτά. Ο Θεό δεν βλέπει τα φαινόμενα που είναι μόνο επιφανειακά, αλλά ο Θεό θέλει να βλέπει την καρδιά που εννοεί, που είναι πρότιμη, για να δείχνει τη δύναμη Του, για να αποκαλύπτεται, ώστε αυτοί οι άνθρωποι τα εμπειρευτούν πραγματικά το Θεό, τα εμπειρευτούν κάτι υπερφυσικό και επίσης τα είναι εγγύση για τη σωτηρία Του. Οι τρεις μαθητές εμπειρεύτηκαν κάτι διαφορετική από 9 μαθητές εξαιτία τη καρδιά Του που ήταν πρότιμη προς το Θεό. Γι' αυτό για σήμερα σας αφήνω εδώ. Η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.